Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Belvedere Talks και έχουμε εδώ σήμερα καλεσμένη την Αντωνακοπούλου. Δήμητρα, καλώς ήρθες, Δήμητρα. Γεια σας. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς περνάς τον εγκλισμό? Καλά, Μιχάλη, εσύ πώς είσαι? Δήμητρα, πώς βλέπεις τα μπαρ όταν θα φύγει όλο αυτό, δηλαδή την μετά COVID εποχή? Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα είναι τα ίδια ακριβώς. Δηλαδή, ναι μεν, θα έχουμε όλη δίψα για διασκέδαση, για gathering. Απλά δεν θα είναι το ίδιο όπως πριν. Θεωρώ θα έχουμε προσαρμοστεί σε νέα μέτρα και γενικότερα θα έχει μπει κάτι πολύ καινούριο στη ζωή μας. Πες μας τώρα μια μοναδική σου εμπειρία στην επαγγελματική σου καριέρα. Το μαγικό σε αυτή τη δουλειά είναι ότι όταν φτιάχνεις ένα κοκτέιλ μπορεί απλά να σηκώσεις το βλέμμα σου όπως δουλεύεις και να συναντήσεις άτομα και πρόσωπα. Εγώ έτσι όπως δούλευα ξαφνικά μια φορά συνάντησα και σέρβιρα την Πατρίσια Φιλ. Μία ιέρια της μόδας που ήθελα πάντα να γνωρίσω από κοντά και τυχαία βρέθηκε μπροστά στο μπαρ. Αν και είναι καθαρά δική σου υπόθεση, την Belvedere την προτιμάς σε κοκτέιλ ή σκέτη με πάγο? Εξαρτάται την περίσταση. Υπάρχουν φορές και σκέτη με πάγο και υπάρχουν και φορές mixed ή σε κοκτέιλ. Belvedere Martini ή Belvedere Spritz? Belvedere Martini. Τελευταία ερώτηση, Δήμητρα. Υπάρχει τερουά στη βότκα? Φυσικά και υπάρχει και αυτό το βλέπουμε μέσα από τις δύο Belvedere, τις Mongori Forest και τη Lake Bartezek, που βλέπουμε πώς το τερουάρ, ενώ έχουμε το ίδιο προϊόν Σίκαλης, παίζει πολύ βασικό ρόλο στο τελικό μας προϊόν που είναι η Belvedere. Και νομίζω, Δήμητρα, ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το κοκτέιλ το οποίο θα είναι εύκολο για Παρασκευή στο σπίτι. Είσαι εσύ έτοιμη? Ναι! Λοιπόν, εδώ θα φτιάξουμε ένα είδους Moscow Mule, απλά σπιτικό. Γι' αυτό λοιπόν εγώ βρήκα εδώ στο σπίτι ένα τσιγκινό ποτηράκι που μοιάζει σαν αυτό που σερβίρεται το Mule. Αυτό λοιπόν θα σερβίρουμε μέσα στον πάγο μας. Θέτουμε 50 ml Belvedere και αν δεν έχουμε μεζούρα χρησιμοποιούμε κάποιο σφυροπότηρο, μικρό ποτηράκι, κάποιο μικρό σκεύος. Πείσουμε 50 ml από μια σπιτική λεμονάδα που μπορούμε όλοι να έχουμε στο σπίτι μας, η οποία έχει πάρα πολύ απλά υλικά που έχουμε όλοι στο σπίτι μας, όπως τη ζάχαρη, το lime και το lemongrass. Γεμίσουμε με μια δροσερή σόδα, που όλοι επίσης έχουμε στο σπίτι μας. Ανακατεύουμε και τέλος προσθέτουμε τη γαρνιτούρα μας, η οποία θα είναι ένα κλωναράκι από το lemongrass που βάλαμε μέσα στη λεμονάδα και ένα κομματάκι lime το οποίο κόψαμε πριν στύψουμε και τοποθετήσουμε μέσα στη λεμονάδα. Στην υγεία σας και αναζητήστε τα επόμενα Belvedere Talks.